τρόπο έληξε το θρίλερ με την 30χρονη μητέρα από τον Βεβεντό Κοζάνη, στέχνη της οποίας είχαν χαθεί από την περασμένη Κυριακή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το πτώμα της σε ένα χωράφι, ενώ μετά από πολλή ώρες ανακρίσεις, ο σύζυγός της έσπασε και ομολόγησε την δολοφονία. Αρχικά ο δράστης ισχυριζόταν ότι η γυναίκα είχε εξαφανιστεί, όμως οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε δεν έπεισαν τους αστυνομικούς. Την έπνιξα. Ας κάνω και ισόβια, είπε στους αστυνομικούς ο 40χρονος από το Βελβεδό Κοζάνης, μόλις ο εσκαφέας ανέσυρε τη σωρό της συζύγου του μέσα από το χωράφι του. Δεν έδειχνε κάτι. Δεν μπορούσε να καταλάβει κάτι, ούτε να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Έχουν μια φουνιόλια. Πες να είμαι, θα είμαι έτσι το χωράφι. Ήξερε, πολύ μεγάλο σώμα. Τι που το έχουμε μείνει όλοι άφηνοι απλά. Τι σημαίνει αυτό να σκεφτούν ποτέ. Τα ίχνη της 37χρονης Ανθής Λινάρδου είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Επί τρεις ημέρες ο 40χρονος έλεγε ότι η σύζυγός του είχε φύγει από το σπίτι. Και σήμερα το απόγευμα ομολόγησε ότι σκότωσε τη γυναίκα, με την οποία έχουν τρία παιδιά. Καλό παιδί φέτη. Καλό παιδί φέτη. Ναι, χθε σαν τη μέρα ήμασταν, κάτω και στο χωράκι. Τι σας είπε, σας είπε. Όχι, δεν είπε τίποτα, δεν είπε, δεν μιλούσε τίποτα. Ούτε αυτός ούτε ο παπάς. Ο 40χρονος από το Βελβεδό είχε δηλώσει την εξαφάνιση της συζύγου του το βράδυ του Σαββάτου. Στους αστυνομικούς έλεγε τότε. Έφυγε το Σάββατο το βράδυ στις 10 για ένα ποτό και δεν γύρισε. Ήθελε να ξεσκάσει. Οι αστυνομικοί όμως δεν πίστηκαν και ζητούσαν συνεχώς λεπτομέρειες γύρω από την εξαφάνισή της. Και γι' αυτό τον εξέταζαν συνεχώς τις δύο τελευταίες ημέρες. Ανησύχησα, τηλεφώνησα στο ιατρείο του γυναικολόγου που μου είχε πει ότι θα πάει. Η γραμματέας του μου είπε ότι δεν είχε κανένα ραντεβού. Ανησύχησα, πίστεψα ότι είχε πάθει τροχαίο. Πάει το μυαλό μου σε πολλά. Ίσως είχε πάρει τις αποφάσεις της. Ο πεθερός της άτυχης γυναίκας είχε δηλώσει για την εξαφάνισή της. Δεν είναι εδώ ούτε πεθαμένη ούτε τίποτα. Έχω την εντύπωση ότι έφυγε με κάποιον άνθρωπο και είναι συνοημένο τα πάντα. Ότι δεν είναι άρεσε το περιβάλλον, ο κόσμος γενικά δεν την έκαναν παρέα, ξέρω εγώ, έχει τα βάλει και στο Facebook. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο εξαφάνισης του πτώματος, λίγο μετά την δολοφονία της το βράδυ του Σαββάτου. Παντρεύτηκε, έφυγε απάνω, δεν το ξαναείδα το παιδί, δεν ξαναείδα την Ανθούλα. Πολύ καλή άνθρωποι, πολύ καλή κοπέλα, τι να σου πω, η καλοσύνη της άλλο πράγμα. Καταδεχτικά, μιλητή έτσι, πολύ καλή κοπέλα. Τώρα το έμαθα και με έχει πιάσει πανικό, με έχει πιάσει. Δεν ήξερα τίποτα, άνοιξα την τηλεόραση και το είδα. Δεν ξέρατε ότι είχε χαθεί και την ψάχνη. Όχι, δεν ήξερα ότι είχε χαθεί. Σοκαρισμένος από την τραγική εξέλιξη είναι ο πατέρας του θύματος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο Βελβεδό και αναζητούσε την κόρη του. Δεν περίμενα τέτοια κατάληξη για το παιδί μου. Πίστευα μέσα μου ότι ζούσε. Είχα μια μικρή ελπίδα ότι θα βρισκόταν. Πάει, το έχασα το παιδί μου. Τα εγγόνια μου έμειναν ορφανά. Τόσες μέρες μας έλεγαν ψέματα. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις τόσο από τον ίδιο όσο και από άλλα συγγενικά πρόσωπα. Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε όλα τα νεότερα από το στιγερό αυτό έγκλημα. Στην αστυνομική διεύθυνση της Κοζάνης βρίσκεται ο Παναγιώτης Πλιάτσιος. Παναγιώτη, καλησπέρα. Οι αστυνομικοί από χθες είχαν στοχοποιήσει τον σύζυγο της γυναίκας. Κάτι δεν πήγαινε καλά με τις διηγήσεις του. Εγώ βρισκόμαστε έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Κοζάνης, το οποίο πριν από μερικές ώρες οδηγήθηκε ο 40χρονος σύζυγοκτόνος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι έφερε αμυχές στο μάγουλό του. Κάτι που ήταν το πρώτο στοιχείο που παραξένασε τις αστυνομικές αρχές. Όπως διαπιστώθηκε μετά από εντατικές έρευνες, αυτές τις αμυχές δεν τις έφερε ο 40χρονος το πρόσωπό του το βράδυ του Σαββάτου, αλλά την Κυριακή, κάτι που παρατήρησαν οι συγχωριανοί του. Το δεύτερο στοιχείο που οδήγησε στην εξυπνία του διδεκτούς αυτού εγκλήματος ήταν το γεγονός ότι ψάχνοντας σε όλες τις πολλές καλλιέργειες και στα χωράφια της οικογένειας, διαπίστωσαν οι άντρες της ασφάλειας ότι στο συγκεκριμένο χωράφιο που βρέθηκε σταμένη η άτυχη 37χρονη είχε φρεσκαριστεί, να το πούμε απλά, ένα συγκεκριμένο σημείο μόλις την περασμένη Κυριακή με Δευτέρα, σε αντίθεση με το υπόλοιπο χωράφι το οποίο είχε φρεσκαριστεί τις προηγούμενες μέρες. Αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο διέταξαν στην κατοχή τους οι άντρες της ασφάλειας και το αξιοποίησαν κατάλληλα. Ωστόσο, ο 40χρονος δεν ομολόγησε την πράξη του ούτε καθόλου τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, καθώς από τις 5 το απόγευμα μέχρι και σήμερα το πρωί κρατούνταν
και ανακρινόταν ακριβώς πίσω μου στο αστυνομικό μέρος Κοζάνη. Ήταν σοκαριστική πραγματικά η στιγμή της σύλληψης, καθώς την παρακολουθούσαμε από απόσταση, με τον 40χρονο να μην ομολογεί μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι να φτάσει ο εξκαθέας στην σωρό της συζύγου του. Ήταν τόσο ψύχρεμος που εξηγούσε στους άντρες της ασφάλειας πώς κλαδεύουν τα δέντρα. Κάτι που πραγματικά μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Όταν λοιπόν οι διασώστες και οι άντρες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας εντόπισαν την σωρό, ακούστηκε μια φωνή, περάστε το τώρα τις χειροπέδες. Με τον ίδιο να αντιδρά, να δείχνει διάθεση να μην συμβαθεί και να προσπαθεί φυσικά να ξεφύγει, κάτι που δεν ήταν δυνατό, και αμέσως του πέρασαν χειροπέδες. Ήταν πραγματικά μια σοκαριστική στιγμή με όλους όσους τα παρόντες να μπορούν με την ψυχραιμία του δράστη. Ήταν λοιπόν παρόν, λες, την στιγμή της αποκάλυψης του εγκλήματος, ήταν εκεί στις έρευνες. Τα πρώτα του λόγια ποια ήταν, Παναγιώτη, όταν πλέον αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο δράστης του εγκλήματος? Όταν πλησίασε τους αντίτερες της ασφάλειας και τους αξιωματικούς της αστυνομίας, τους είπε, ωραία, θα κάνω εισόδια, την έπληξα. Ήταν οι πρώτες κουβέντες του που πραγματικά δημιούργησαν εντύπωση, καθώς οι αξιωματικοί μέχρι και πριν από λίγα λεπτά προσπαθούσαν να του ρυθμίσουν μια ομολογία. Παραδέχτηκε, μόλις βρέθηκε σωρός στην τυχερή του πράξη. Μάλιστα. Και αμέσως έσκυψε το κεφάλι και από εκεί και πέρα είπε ελάχιστες κουβέντες στους αστυνομικούς. Την έπληξα λοιπόν από ασπαϊσόβια, είπε, ομολόγησε με αυτόν τον κοινικό τρόπο. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Θα δούμε και την πληροφορία σε έχει η Ρόκα Αγιοφίλη, κυρίες και κύριοι. Ρόκα, στις αρχές αυτή η υπόθεση, αν και ο δράστης έχει ομολογήσει, δεν έχει κλείσει ακόμη. Δεν έχει κλείσει γιατί θέλουν να ερευνήσουν ακόμη και το ρόλο που είχε ο πατέρας του δράστη. Και για ποιο λόγο? Γιατί το ζευγάρι έμενε έναν όροφο πιο πάνω από τους γονείς του δράστη και επειδή οι καυγάδες ανάμεσά τους ήταν πολύ συχνοί τον τελευταίο καιρό, ήταν αυτοί κοημάρτυρες. Ναι. Και τους κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν το βράδυ που προηγήθηκε τις δολοφονίες, ενώ υπήρχε καυγάς, πώς είναι δυνατόν να μην τον άκουσαν. Έχουν δηλαδή ίσως την άκρη του μυαλού τους ότι μπορεί ο πατέρας του, όχι να συμμετείχε φυσικά στην δολοφονία σε καμία περίπτωση, αλλά να γνώριζε το τι έγινε έστω και την επόμενη ημέρα. Αν και του πήραν αρχικά κατάθεση, όμως θα δώσει και άλλη κατάθεση σήμερα, εκ νέου, κάτω από άλλο πρίσμα τώρα πια φυσικά, για να δουν αν γνώριζε κάτι περισσότερο. Αυτό που τους κάνει εντύπωση είναι η πραγματική ψυχραιμία του δράστη. Δεν έχει ψελίσει μία λέξη μεταμέλειας, ακόμη και τώρα, αρκετές ώρες αφού του βρέθηκε η σωρός της γυναίκας του, ούτε και για τα παιδιά που αφήνει πίσω έχει πει κάτι. Είπε στους αστυνομικούς μόνο ότι ήθελε να μ' αφήσει και εγώ δεν θα το επέτρεπα αυτό. Την έπνιξα και ας πάω εσόβε η κοινική του ομολογία. Ρώση, ευχαριστώ πολύ.